Με κάθε επισημότητα και παρουσία πλήθους κόσμου, αν και στη σκιά της τραγωδίας των Τεμπών, το Ρέθυμνο γιόρτασε σήμερα την εθνική μας επέτειο και τη θρησκευτική γιορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Την παρέλαση για την 25η Μαρτίου άνοιξαν τα πολυμελή τμήματα των παραδοσιακών συλλόγων της πόλης υπό τους ήχους της Δημοτικής Φιλαρμονικής. Τα μηνύματα της Επανάστασης του 1821 να παραμένουν διαχρονικά στις μέρες μας, η μαθητιώσα νεολαία του Ρεθύμνου παρέλασε στην κεντρική λεωφόρο Κουντουριώτη, ενώ στις εορταστικές εκδηλώσεις που κορυφώθηκαν το μεσημέρι, την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών και Οργάνωσης, Μιχάλης Σταυριανουτάκης. Η σημερινή μεγάλη διπλή γιορτή της πίστης και της πατρίδας μας εύχομαι να γίνει αιτία επανευαγγελισμού όλων μας στο δρόμο της ευθύνης, της διακονίας και της αληθινής ελευθερίας. Χρόνια πολλά σε όλους. Αυτό το μήνυμα χαράς, ομόνοιας και κυρίως προοπτικής, ιδιαίτερα στη νέα γενιά, να μπορέσει να μεταβαδευτεί και στις επόμενες γενναίες, ξέροντας ότι αντλώντας δύναμη από την ιστορία μας, η Ελλάδα μπορεί να πορευτεί στο μέλλον με επιτυχία και κυρίως για τις νέες γενιές. Πέρα από τα πολιτικά τμήματα, για πρώτη φορά φέτος στο Ρέθυμνο, στην παρέλαση συμμετείχε και μηχανοκίνητο τμήμα της ελληνικής αστυνομίας, μαγνητίζοντας τα βλέμματα των πολιτών. Τμήματος ασφάλειας του κοινωνικού συμβόλου ακολουθούν τα πιο σύγχρονα περιβολικά αυτοκίνητα, προορισμένα για τη δημόσια τάξη. Σε άψογους σχηματισμούς μπροστά από την εξέδρα των επισήμων παρέλασαν τα τμήματα των ενόπλων δυνάμεων από το 548 αερομετοφερόμενο τάγμα πεζικού, αλλά και των σωμάτων ασφαλείας από το τμήμα δοκίμων αστιφυλάκων Ρεθύμνου. Την άνηση επαγγελματική κατάρτιση, η γενική μόρφωση και την κατάλληλη σωματική και ψυχική προετοιμασία. Στα μηνύματά τους, οι δύο κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι του Ρεθύμνου, πέρα από τις αναφορές τους στους αγώνες των Ελλήνων στο όνομα της ελευθερίας, μίλησαν και για την τραγωδία των Τεμπών. Οι σημερινοί εορτασμοί, οι φετινοί εορτασμοί, γίνονται υπό τη σκιά των τραγικών γεγονότων και θα ήθελα με την ευκαιρία να εκφράσω για άλλη μια φορά την οδύνη μου. Παρ' όλα αυτά, το μήνυμα της σημερινής διπλής μεγάλης εορτής είναι ότι με ενότητα το έθνος, με πίστη στις δυνάμεις μας, μπορούμε να έχουμε και να περιμένουμε καλύτερες ημέρες και για τα επόμενα χρόνια. Χρόνια πολλά σε όλους. Σε αυτό το κυρίαρχο αίτημα, το οποίο διεκδικούν με στεναρό τρόπο οι νέοι άνθρωποι από άκρους άκρου της χώρας, θεωρώ ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να ανταποκριθεί, γιατί είναι οργανικό στοιχείο του πελατειακού κράτους, του κράτους το οποίο ευθύνεται για την αποδιοργάνωση κρίσιμων τομέων της δημόσιας ζωής που επηρεάζουν την ασφάλεια των πολιτών.